εκδόσεις e-books σε συνεργασία με την Βιβλιοπωλείο η Γωνία και τη Λέσχη Ανάγνωσης Why Not Read Some Books. Σας καλωσορίζουμε στην ομιλία του αγαπητού κύριου Στέφανου Ξενάκη με θέμα 10 φωτογραφίες, 10 ιστορίες. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ο κύριος Ξενάκης είναι ένας αγαπημένος συγγραφέας και ομιλητής και είναι χαρά μας που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Κύριε Ξενάκη, καλωσορίσατε στην πόλη μας και ανυπομονούμε να ακούσουμε τις εμπνευσμένες σας ιστορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομιλία δεν θα είναι αυτή που είπα, θα είναι μια άλλη ομιλία, αλλά θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Είναι μια φρέσκια ομιλία. Πρώτα απ' όλα είπα να ξεκινήσουμε, γιατί κάποιοι πρέπει να φύγουν κατά τις 8.30 ώρα. Οπότε, για να μην τους καθυστερήσουμε, εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος. Όση ώρα θέλετε, δεν θα αφήσουμε κανένα βιβλίο ανυπόγραφο, καμία αγκαλιά που δεν θα κάνουμε, δεν θα αφήσουμε καμία ιστορία που δεν θα πούμε. Οπότε θα κάτσω όσο θέλετε μέχρι όσο θέλετε, εντάξει. Την άλλαξα την ομιλία, γιατί είπα να φέρω κάτι πιο φρέσκο. Στην Αθήνα, με έχετε ρωτήσει κάποιοι από εσάς, κάνουμε κάποιες οργανώσεις μία φορά το μήνα. Την τελευταία Κυριακή του μήνα την αφιερώνουμε στην προσωπική μας εξέλιξη και κάνουμε ένα event το οποίο το λέμε Update Yourself, δηλαδή όπως κάνουμε, βάζουμε καινούριο λογισμικό για τα κινητά μας τηλέφωνα, οφείλουμε να κάνουμε και update τον εαυτό μας. Αυτό γίνεται μέχρι τώρα μόνο στην Αθήνα, από τον επόμενο μήνα, 31 Μαρτίου, γίνεται και διαδικτυακά. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία, δηλώνεται συμμετοχή, κάποια άλλα θα σας ενημερώσω στο τέλος. Οπότε η σημερινή ομιλία είναι πράγματα τα οποία μάθαμε το τελευταίο μήνα. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι στη διάθεσή σας, φωτογραφίζετε, βγάζετε βίντεο, είναι ελεύθερο, ταγκάρετε, ό,τι γουστάρετε, εντάξει. Είναι τα πράγματα τα οποία μάθαμε το τελευταίο μήνα. Κάθε μέρα η ζωή είναι γεμάτο από ύλη. Πολύτιμη ύλη που λέγαμε στο σχολείο, αλλά συχνά την προσπερνάμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία στην ύλη, γιατί είναι η ζωή μας η ίδια. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε λίγο ησυχία, γιατί μπορεί πολλές φορές να ενοχλούμε και τους διπλανούς μας που θέλουν να ακούσουν. Αν θέλετε, λίγο να κάνουμε ησυχία για να μπορούμε να ακούσουν και οι διπλανοί, γιατί μπορεί να μην ακούνε. Κάποιοι δεν βλέπετε εδώ πέρα το projector, οπότε θα εξηγώ τι ακριβώς λέω εδώ. Η πρώτη ιστορία είναι γύρω από την επικοινωνία και έχουμε μάθει ότι η επικοινωνία συνήθως είναι να μιλάω. Η επικοινωνία να μάθω να ακούω. Σε έναν κόσμο που όλοι μιλάμε, αλλά την ώρα που άλλος μιλάει, εγώ δεν ακούω. Και πολλές φορές σκέφτομαι τι θα απαντήσω. Γι' αυτό και πολλές φορές χάνουμε και την επαφή μεταξύ μας. Και γίνονται πάρα πολύ εύκολα πολλές παρεξηγήσεις και πάρα πολλές παρανοήσεις. Μια τέτοια παρανόηση συνάντησα και έζησα πριν από περίπου 15 μέρες. Είχα πάει να μιλήσω σε μια μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα. Όσοι δεν βλέπετε τον projector εδώ πέρα, ή μπορεί να έρθετε λίγο πιο αριστερά να το βλέπετε, ή ό,τι θέλετε, θα μπορούμε να το αφηγούμε λίγο. Είναι ένα ντουλάπι με ένα flipper, το οποίο ουσιαστικά έχει ένα πετάς τα πράγματα για την ανακύκλωση μέσα. Οπότε περνάς ένα ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι, το πετάς μέσα και φεύγεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος, κάτσαμε μετά από την ομιλία να μιλήσουμε με τα παιδιά της εταιρείας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι σχολαστικός. Και καλά κάνει. Αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα άνοιξε το ντουλαπάκι μετά από λίγο. Όσοι δεν βλέπετε, είναι ένας χαμός μέσα στο ντουλαπάκι. Οπότε γυρίζει και μου λέει, αυτό δεν μπορώ, ρε παιδί. Ότι ο καθένας δεν σέβεται το χώρο, δεν υπολογίζει ο ένας τον άλλον, κοίτα εδώ πέρα τι χαμός έγινε. Περνάει μια κοπέλα η οποία είχε ρίξει στο φλίπερ το μπουκαλάκι και του εξηγεί, μα εγώ όταν το πέταξα δεν ήξερα ότι μέσα έχει ένα στρογγυλό κάδο, άρα τα πράγματα θα πέσουν μέσα στο ντουλάπι. Είναι από τις κλασικές περιπτώσεις που αν δεν συνεννοηθείς, εύκολα μπορεί να γίνει μια παρανόηση. Ο ένας το βλέπει 6, ο άλλος το βλέπει 9. Και τελικά ποιο είναι το σωστό? Μπορεί και τα δύο. Και το 6 και το 9. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να επικοινωνούμε σε έναν κόσμο που μας είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωνόμαστε. Να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρόσφατα οδηγούσα, πήγα να στρίψω δεξιά και ο άνθρωπος που έστειλε δεξιά, που ήταν απέναντι με το αυτοκίνητο, μου γνεύει. Μα μου λέει, δεν έβγαλε φλας. Εκνευρισμένος. Μα του λέω, έβγαλα. Σταματάμε για να μιλήσουμε. Είχε καεί το λαμπάκι από το φλας. Αυτό όμως ήταν ένα στοιχείο το οποίο λείπει, το οποίο εύκολα, αν δεν το συζητήσεις, πλακώνεσαι, απομονώνεσαι, διαχωρίζεσαι και οτιδήποτε άλλο συνεχίζει. Είμαστε στο κομμάτι επικοινωνία. Έχει ένα quote από ένα βιβλίο, είναι χιλιάδες βιβλία που έχουν γραφτεί για το πώς να μιλάω. Είναι πολύ λίγα βιβλία για το πώς να διαβάζω. Για πώς να ακούω, ζητώ συγγνώμη. Έμενε ένα από αυτά είναι της Cameron, που λέει εδώ πέρα ότι listening is a form of spiritual hospitality.
Το να ακούω είναι μια μορφή πνευματικής φιλοξενίας. Το να ακούω είναι μια μορφή πνευματικής και ψυχικής φιλοξενίας. Δίνω στον άλλον τα σημαντικότερα πράγματα που έχω. Το χρόνο μου και την προσοχή μου. Και στο επόμενο διαφάνεια λέω ότι δεν χρειάζεται να έχετε λέει πάντα δίκιο. Έχουμε μάθει ότι ένας από τους δύο τελικά πρέπει να έχει δίκιο. Ένας πρέπει να κερδίσει και ένας πρέπει να χάσει. Λέει εδώ πέρα δεν χρειάζεται να έχετε πάντα δίκιο. Αφήστε τους άλλους να πούν την άποψή τους, έστω και αν διαφωνείτε μαζί τους. Αφήστε τους άλλους να πούν την άποψή τους, ιδίως αν διαφωνείτε μαζί τους. Σταματήστε να υπερασπίζετε αιμονικά την άποψή σας. Δεν είναι ανάγκη. Υπήρχε ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός συγγραφέας και ομιλητής, ο Ζιγκ Ζίγκλαρ, ο οποίος έλεγε: τελικά θέλεις να έχεις δίκιο ή θες να είσαι ευτυχισμένος. Προσέξτε δίλημα. Τελικά θέλεις να έχεις δίκιο ή θες να είσαι ευτυχισμένος. Έχουμε μάθει ότι εγώ πρέπει να έχω δίκιο. Διαφορετικά χάσα τη μάχη. Και σε μια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ένας τον άλλον. Οπότε αυτή η ιστορία ήταν για την επικοινωνία. Θα δείτε, νομίζω, 11 μικρές ιστορίες. Συνέβησαν όλες τον τελευταίο μήνα. Το ξαναλέω, είναι γεμάτη με ήρη η ζωή και την προσπερνάμε. Η δεύτερη ιστορία είναι γύρω από τις πεπιθήσεις. Ο καθένας μας έχει κάποιες πεπιθήσεις. Πεπιθήσεις είναι κάποια ακλόνητα πιστεύω που είμαι βέβαιος ότι είναι σωστά. Στο σχολείο, στα μαθηματικά τα λέγαμε αξιώματα. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται απόδειξη. Ξέρω ότι οι άντρες είναι, ξέρω ότι οι γυναίκες είναι, ξέρω ότι τα χρήματα είναι βρώμικα. Ξέρω ότι η πολιτική είναι whatever. Οπότε ο καθένας μας έχουμε κάποιες πεπιθήσεις. Και διάβαζα ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί την πεπίθηση με έναν εξαιρετικό τρόπο. Προσέξτε τι λέει ο τύπος. Your way of explaining events to yourself. Η πεποίθηση τι είναι? Ο τρόπος που έχω επιλέξει να εξηγώ τα πράγματα στον εαυτό μου. Η πεποίθηση, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, έχω μια ερμηνεία. Έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο που ιστορικά εξηγώ τα πράγματα στον εαυτό μου. Δεν είναι κατά ανάγκη σωστός, αλλά δεν είμαστε κατασκευασμένοι να κάνουμε το σωστό. Είμαστε κατασκευασμένοι να κάνουμε το γνώριμο. Οπότε εγώ θα κάνω αυτό που έκανα εχθές. Έχω μια πεποίθηση εδώ πέρα, ένα μήνυμα από ένα φίλο μου, sorry για τη λέξη, απλώς έπρεπε να την αναφέρω, η κοινωνία είναι μπουρδέλο, φίλε μου. Έχω να σου πω ιστορίες καλημέρα. Ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας φίλος μου, αυτή είναι η δική του πεποίθηση. Με το φίλο μου έχουμε μεγαλώσει μαζί με τα παιδιά μας, εξαιρετικό παιδί, ακέραιος άνθρωπος, καλός επαγγελματίας, εξαιρετικός μπαμπάς. Έχει μια πάρα πολύ κακή πεποίθηση. Ότι η κοινωνία είναι αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν έχω πεποίθησεις, έχω πάντα μια ιστορία η οποία θα επιβεβαιώσει την πεποίθησή μου. Είναι βεβαιότητα η πεποίθηση. Τα λεφτά είναι βρώμικα, τελείωσε. Η πολιτική είναι λαμόγια, τελείωσε. Συνάντησε κάποιον αστυνομικό, ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Η αστυνομική είναι μπάτσι, τελείωσε. Και είναι ουσιαστικά, πολλές φορές είναι περιοριστικές πεποίθησεις και θέλω να το δούμε λίγο παραπάνω για ποιο λόγο σαμποτάρουμε τον εαυτό μας και δεν μας σαμποτάρει κανένας άλλος. Σαμποτάρουμε μια ζωή τον εαυτό μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι το λεγόμενο confirmation bias, το οποίο το λένε και στα ελληνικά ο νόμος επιβεβαίωσης των πεποιθήσεων. Για όσους δεν βλέπετε, έχει δύο κύκλους. Ο ένας κύκλος είναι τα πράγματα που συμβαίνουν, ο δεύτερος κύκλος είναι αυτά που πιστεύουμε, οι πεποιθήσεις. Θα βρω πάντα το κομμάτι από αυτό που συμβαίνει που συμπίπτει με αυτό που πιστεύω και θα πεις, είδες, στο είχα πει. Το λέμε συχνά στα ελληνικά αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και οι πεποιθήσεις είναι ένας υπόγειος, δεν είναι συνειδητές οι πεποιθήσεις, είναι από κάτω. Είναι η ρίζα, είναι κάτω από το χώμα ουσιαστικά. Και συνήθως με τις πεποιθήσεις που τις έχουμε για μια ολόκληρη ζωή πολλές φορές, κάτι κερδίζεις. Υποσυνείδητα. Αυτός ο φίλος μου εδώ πέρα, θεωρώ, γιατί ο καθένας ξέρει μόνο τα δικά του, κερδίζει αγάπη και σημαντικότητα. Είδες, μάχομαι με τα θηριά. Αυτός είναι ένας ρόλος. Όταν όμως αρρωστήσεις, φίλε, αυτός ο ρόλος θα καταλάβει δεν σε συνέφερε. Άρα οι πεποιθήσεις είναι ο τρόπος που έχω επιλέξει να εξηγώ τα πράγματα στον εαυτό μου και η ζωή μου δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Είναι πώς ερμηνεύω εγώ αυτό που συμβαίνει. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι στα πράγματα δίνω μια ερμηνεία η οποία είτε με συμφέρει, είτε δεν με συμφέρει. Είμαστε πάντα στις πεποιθήσεις,
Γύριζα πριν από μια εβδομάδα από Ορεστιάδα, από Αλεξανδρούπολη, πετούσα για Αθήνα. Είναι μια φωτογραφία για όποιον δεν βλέπει. Είναι στο αεροπλάνο. Η μπροστινή κοπελίτσα έχει έρθει αεροσυνοδός. Της έχει δώσει μια τουρτίτσα και ουσιαστικά είναι τα γενέθλιά της. Της τραγουδάμε τα χρόνια πολλά, ή τριγύρω κτλ. Προφανώς κάποιος δικός άνθρωπος τη σκέφτηκε και ήταν μια πολύ ωραία χειρονομία. Και κανονικά αυτή η ιστορία θα πρέπει να είναι στο κομμάτι αγάπη που είναι παρακάτω στην ομιλία. Γιατί είναι στις πεποιθήσεις? Γιατί εγώ έζησα αυτή και ο κύριος από πίσω στην από πίσω καρέκλα έλεγε στο διπλανό του: «Μας έχουν φακελωμένους», δεν το έλεγα. «Είδες, μας έχουν φακελώσει». Δεν είναι ότι μας έχουν φακελώσει και μάλιστα έχουμε δώσει εμείς τα κλειδιά για το σπίτι μας μέσα από τα social media, αλλά εδώ πέρα δεν είναι ότι. Είναι ότι κάποιος δικός άνθρωπος ουσιαστικά έδωσε την ημερομηνία στην αεροσυνοδό. Η πεποίθηση κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έλκει, ο περίφημος νόμος της έλξης, και δεύτερον και σημαντικότερον ερμηνεύει. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, έχω έτοιμο την ερμηνεία. Και λέει ο Αϊνστάιν κάτι συγκλονιστικό, λέει: «Έχω δύο, η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι αν ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι αν ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν». Πάρα πολλοί συνανθρωποί μας, άθελά τους, λόγω κακών πεποιθήσεων και κακών προγραμματισμών, η πεποίθηση είναι ότι ζω σε ένα εχθρικό σύμπαν. Είναι δύο πεποιθήσεις. Ή γίνεται ή δεν γίνεται. Αν πιστεύεις ότι γίνεται, θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Αν πιστεύεις ότι δεν γίνεται, θα πεις δεν γίνεται, αφού έτσι είναι. Άρα το ξαναλέω, οι πεποιθήσεις είναι ο τρόπος που έχω επιλέξει να ερμηνεύω τα πράγματα στον εαυτό μου και τις περισσότερες φορές τα ερμηνεύω 30, 40, 50, 60 χρόνια έτσι και εγώ δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να έχω επιλέξει τον λάθος τρόπο προκειμένου να εξηγώ τα πράγματα. Η επόμενη ιστορία γύρω από τις λέξεις. Οι λέξεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια σε λεξιλόγιο. Οι λέξεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, δημιουργούν την πραγματικότητα. Οπότε είναι καλό να είμαι πολύ προσεκτικός στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω. Αυτό το post που βλέπετε είναι από ένα λεωφορείο, από τη θέση του οδηγού του λεωφορείου και λέει: «Παρακαλώ μην τρώτε μέσα στο λεωφορείο, γιατί ο οδηγός είναι λιγούδης και ζηλεύει». Πόσο όμορφος τρόπος να εξηγήσεις πολύ ευγενικά: «Σας παρακαλώ μην τρώτε μέσα». Ή μπορεί να πεις: «Απαγορεύεται το φαγητό, το γνωστό», ή μπορεί να το εξηγήσεις με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο και ξεκάθαρο τρόπο. «Παρακαλώ μην τρώτε μέσα στο λεωφορείο, γιατί ο οδηγός είναι λιχούδης και ζηλεύει». Πόσο ωραίος τρόπος να βάλεις όμορφες λέξεις στη σειρά και να περάσεις ένα μήνυμα. Και μην ξεχνάμε στην Ελλάδα τη λέξη φιλότιμα. Πρόσφατα, σε μία από τις ομάδες αυτές που σας έλεγα που γίνονται στην Αθήνα, ήταν μια κοπέλα η ξένια, και η οποία αναγνώρισε μέσα στην ομάδα ότι έκανε κάτι λάθος. Και γύρισε και είπε: «Μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου τελικά θα έκανε αυτό». Δεν αυτομαστιγώθηκε. Είπε: «Μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου θα έκανε αυτό». Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να χρησιμοποιώ όμορφες λέξεις, οι οποίες αποτυπώνουν με σαφήνεια, αλλά όμορφα και ξεκάθαρα αυτό το πράγμα το οποίο θέλω να πω. Στις ομάδες αυτές υπάρχει ένα μικρό, κάποιες μικρές, κάποιες μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι μια μικρή ομάδα από 15 άτομα. Μπαίνουμε όλοι σε ένα δωμάτιο, είμαστε 15 άνθρωποι, αυτό δεν θα γίνει διαδικτυακά. Και λέμε ο καθένας την ιστορία του, είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, οι 15, οι άγνωστοι, θα βγούμε αγκαλιασμένοι και κλαίγοντας, γιατί έχουμε καταλάβει μέσα στην ιστορία του άλλου μετά από 8 ώρες. Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζουμε, ότι υπάρχει μια νεράιδα, η οποία στο τέλος της ομάδας θα σου φέρει κάτι το οποίο σου λείπει. Η κοπέλα αυτή, η Μαρίνα, είχε νοσήσει με καρκίνο. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε από την νεράιδα υγεία. Και έρχεται μια ερώτηση. Και τι σημαίνει υγεία για σένα? Υγεία είναι η έλλειψη αρρωστίας? Υγεία είναι μια κορυφαία κατάσταση που είμαι χαρούμενος, υγιής και εκπέμπω κάτι πολύ δυνατό, άρα δεν μπορώ να αρρωστήσω. Τελικά τι είναι υγεία? Υπάρχει ένα μαγικό βιβλίο του Παπανούτσου, το Εφήμερα, Επίκαιρα και Ανεπίκαιρα, που γράφτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Παπανούτσος, ο γνωστός δοκιμιογράφος. Και έλεγε ο Παπανούτσος ότι για να υπάρχει διάλογος χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Παρόμοιο πνευματικό επίπεδο, έλλειψη φανατισμού και υιοθέτηση διασυμβολικής.
όταν λέω μια λέξη υγεία, να εννοώ το ίδιο πράγμα. Είμαστε πάντα στις λέξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να χρησιμοποιώ τις λέξεις με ακρίβεια. Παλιά εγώ νόμιζα ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτη και το σπέβδε βραδέως, είναι δύο παροιμίες που είναι σε αντίθεση. Δεν λέει όποιος πάει γρήγορα. Λέει όποιος βιάζεται. Είναι άλλο να πηγαίνω γρήγορα, είναι άλλο να βιάζομαι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνω στην ουσία των λέξεων και να χρησιμοποιήσω αυτή η οποία αποτυπώνει ακριβώς αυτό που σκέφτομαι και αυτό που νιώθω. Κλείνοντας με τις λέξεις, είναι από, βιβλίο, ένα, από ένα βιβλίο ενός φίλου, το διάλειμμα, ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Άγγελου του Μπορονικολού, και λέει για όσους δεν βλέπετε. Και αυτές οι γλυκές στερήσεις προκύπτουν από την επιλογή σου να θυσιάσεις την τωρινή άνεση και ευκολία για κάτι μελλοντικά καλύτερο, αξιόλογο και μοναδικό. Σήμερα είστε εδώ πέρα για να ακούσετε μια ομιλία. Άρα ουσιαστικά στερήστε τον καφέ με τους φίλους σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας. Αλλά όταν το πεις, αυτές οι γλυκές στερήσεις δίνεις ένα άλλο μήνυμα στον εαυτό σου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαι προσεκτικός και να επιλέγω τις λέξεις οι οποίες με όμορφο αλλά ξεκάθαρο τρόπο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να πω. Ξαναλέω, οι λέξεις δεν αποτυπώνουν πραγματικότητα. Οι λέξεις δημιουργούν πραγματικότητα. Επόμενη ιστορία γύρω από τις επιλογές. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία επιλογές. Είμαστε εδώ πέρα που είμαστε λόγω των επιλογών που έχουμε κάνει. Θα είμαστε στο μέλλον λόγω των επιλογών που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Διάβαζε ένα ωραίο quote που έλεγε «Now is the new later». Το τώρα μου είναι το μελλοντικό μετά. Αυτή τη στιγμή σπέρνω κάτι το οποίο θα θερίσω μετά. Σήμερα θερίζω κάτι που έχω σπείρει πριν. Η ερώτηση είναι τι έχω σπείρει, τι έχω επιλέξει. Κάθε στιγμή επιλέγω. Κάποιοι έχετε επιλέξει να είστε εδώ πέρα. Κάποιοι όχι. Κάποιοι κρατάτε σημειώσεις, κάποιοι όχι. Κάποιοι είστε μπροστά, κάποιοι πίσω, κάποιοι ήρθατε νωρίς, κάποιοι αργότερα. Κάθε στιγμή εγώ επιλέγω. Ακόμα και όταν επιλέξω ποια πράγματα δεν επιλέγω, είναι μια πολύ σημαντική επιλογή για να μην ασχολούμαι με πράγματα που δεν παίρνουν από το χέρι μου. Βλέπω πάρα πολύ νεολαία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και εδώ πέρα έχω ένα screenshot από ένα κινητό τηλέφωνο όπου κάποιος σβήνει το Instagram από την οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Και είναι μια πολύ σημαντική επιλογή. Είναι σημαντική επιλογή να έχω social media ή να μην έχω. Εάν έχω social media, και για όσους από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου, είμαστε δεσμένοι, μια εξαιρετική επιλογή είναι να σβήσω τα εικονίδια των social media, TikTok, Instagram, Facebook, από το κινητό μου τηλέφωνο, όχι τελείως, το αφήνω στο iPad, το αφήνω στο computer, στο σπίτι κτλ. Προκειμένου να μην κουβαλάω την τόπα μαζί. Αυτές οι εφαρμογές είναι άκρος εθιστικές. Όσοι δεν έχετε δει το Social Dilemma στο Netflix, παρακαλώ δείτε το, έχει μελετηθεί ο εγκέφαλος, προκειμένου να είσαι συνέχεια μέσα και μέσα και μέσα, δεν είναι κακές, απλώς σε αυτή τη χώρα υπάρχει η έκφραση μέτρων άριστον. Όταν είμαι 3 ή 4 ώρες μέσα στο κινητό μου και το κουβαλάω μαζί και είμαι συνέχεια μπες-βγες, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ κακό. Σου μιλάει ο άλλος, δεν τον ακούς, σου ανοίγει την ψυχή του, μπαινοβγαίνεις για να πάρεις την ντοπαμίνη, είσαι στο φανάρι, τσεκάρεις το Instagram, το TikTok, δεν ξέρω τι, με κίνδυνο να τρακάρεις. Άρα μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή, την οποία την προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι σβήστε, δεν είναι εύκολο. Είμαστε πάρα πολύ θυσμένοι πολλοί από εμάς. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μια εξαιρετική επιλογή που αλλάζει ζωές, βγάλετε το social από το κινητό. Αφήστε το σπίτι, whatever. Γιατί όταν είσαι θυσμένος, ο καλύτερος τρόπος για να μην καπνίζεις είναι να μην κουβαλάς το πακέτο μαζί. Είναι μια επιλογή που αλλάζει ζωές και θέλω να εξηγήσω γιατί αλλάζει ζωές. Γιατί έλαβα ένα μήνυμα, το λέω δημόσια εδώ και αρκετό καιρό, είχε έρθει ο Ρόμπιν Σάρμα στην Ελλάδα και έχει κάνει μια ομιλία στο Taekwondo και ένα από τα πράγματα που είπε, έχετε δύο κινητά τηλέφωνα. Ένα smartphone και ένα χαζό κινητό, αυτά που κάνει 29 και 99, προκειμένου σε ιδιαίτερες στιγμές ή όταν λείπεται, όταν δεν θέλεις να σου βαράνε όλα τα κουδουνάκια, να έχεις το κινητό το 29-99. Μια πάρα πολύ έξυπνη επιλογή. Ο Σάρμα είναι φίλος και μέντορας και όταν έφυγε ο Σάρμα και είπε αυτή την ιδέα,
Εγώ προσωπικά θυμόσα αρκετά, πολλοί μου είπανε καλά, δεν είπε κάτι που δεν ξέραμε. Η ερώτηση είναι αν είπε κάτι που δεν κάνουμε. Γιατί σήμερα δεν θα μάθετε τίποτα καινούριο. Απλώς αναρωτηθούμε κάποια πράγματα γιατί δεν τα κάνουμε, εάν δεν τα κάνουμε. Αυτή είναι η δική μου επιλογή λοιπόν. Βγάζω τα social από το κινητό να μην τα κουβαλάω μαζί και λαμβάνω ένα μήνυμα από μια κοπελίτσα. Για όσους δεν βλέπετε, σας διαβάζω το μήνυμα της κοπελίτσας. Έβγαλα τις εφαρμογές του Instagram και του TikTok από το κινητό μου. Ο χρόνος στην οθόνη του κινητού, το screen time μειώθηκε κατά 77%, κατά 3 τέταρτα. Ξαναξεκίνησα να διαβάζω βιβλία, να γράφω ημερολόγιο, να κάνω ψυχοθεραπεία και η ζωή μου έχει μεταμορφωθεί. Έχω πολύ καλύτερη ποιότητα. Μία επιλογή που έκανε, πόσοι από εμάς δεν λέμε το παραμύθι δεν έχω χρόνο. Φίλε, όταν έχεις 4 ώρες screen time, δεν δικαιούσε να λες ότι δεν έχεις χρόνο. Okay? Και το λέω και για τον εαυτό μου. Η κοπέλα αυτή ξεκίνησε να διαβάζει. Μίλησα μαζί της, την πήρα τηλέφωνο, διαβάζει πλέον 45 λεπτά την ημέρα. Διαβάζοντας 45 λεπτά την ημέρα, διαβάζει κάθε. Μην υποτιμάτε καμία συνήθεια όσο μικρή και αν φαίνεται. Διαβάζοντας 45 λεπτά την ημέρα, στο τέλος του χρόνου θα τελειώνεις περίπου 40 με 45 βιβλία. Διαβάζοντας 40 με 45 βιβλία το χρόνο, στο τέλος της δεκαετίας θα τελειώνεις 400 με 450 βιβλία. Εάν διαβάζοντας 400 με 450 βιβλία το χρόνο στον τομέα που σε ενδιαφέρει, δεν είσαι ένας από τους κορυφαίους στον τομέα σου, όχι μόνο στην Ελλάδα, να μου τρυπήσετε μύτη. Γιατί ξεκίνησα από μια γενναία επιλογή, θα σβήσω την εφαρμογή από το κινητό μου τηλέφωνο. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις επιλογές μου. Και στο τέλος θα δούμε την κοπέλα αυτή και θα πω εντάξει, αυτή η κοπέλα είναι. Όχι, δεν είναι αυτή. Έκανε μια γενναία και πάρα πολύ σωστή επιλογή. Και στο επόμενο γράφημα λέει εδώ πέρα easy decisions, easy choices, hard life. Εδώ πέρα λέει hard choices, easy life. Εάν κάνω τώρα το δύσκολο να βγάλω αυτό από εδώ πέρα ή να έρθω να χάσω μία-δύο ώρες, να ακούσω μία βιβλιοπαρουσίαση που μπορεί να μου πει κάτι σημαντικό, μπορεί να πάρει μια πάρα πολύ καλή ιδέα, φίλε. Άρα είναι αυτό που έλεγε ο Τόνι Ρόμπινς, πόνος ειδονή. Οφείλω στο τώρα να επιλέξω να πονέσω, να στερηθώ γλυκά που λέει ο φίλος μου, για να έχω μετά αυτό που θέλω. Συνήθως θέλω τώρα να περνάω καλά, το οποίο με πηγαίνει μαθηματική ακρίβεια να μην έχω τη ζωή που θέλω. Και νόμιζα ότι ο νόμος πόνο ειδονή είναι του Τόνι Ρόμπινς, είναι τελικά του Επίκουρου. Αν διαβάσετε Επίκουρο, μιλάει ο Επίκουρος 2.500 χρόνια πριν γιατί σημαίνει πόνος ειδονή. Όλη μου η ζωή είναι οι επιλογές μου. Και αυτό θέλει πραγματικά γενναιότητα για να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Κλείνω με το κομμάτι επιλογή, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Το λέω πάντα, σε αυτούς τους χώρους θα βρείτε και άλλους ανθρώπους που ψάχνονται. Γνωρίστε, συστηθείτε, κάντε φίλους. Είμαι στη Δράμα την προηγούμενη εβδομάδα και έρχονται 5 παιδιά, όσοι δεν βλέπετε τη φωτογραφία, οι οποίοι είχαν πρωτοσυναντηθεί μεταξύ τους και γνωριστεί πριν από 1,5 μήνα που ήταν σέρες. Λες, Στεφανάκο, ακούσαμε αυτό το οποίο είπες, γίναμε φίλοι μεταξύ μας, πλέον κάνουμε παρέα και ήρθαμε μαζί στην ομιλία. Πόσο ωραίος τρόπος να δημιουργήσει νέους φίλους. Από την εκκλησία, από μια ωραία βιβλιοπαρουσίαση, από μια ωραία βιβλιοθήκη, όλη μου η ζωή είναι οι επιλογές μου. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να επιλέγω με ευφυΐα. Και τι σημαίνει με ευφυΐα? Έλεγε ο Wayne Dyer, ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Εγώ επιλέγω. Είμαι εδώ που είμαι λόγω των επιλογών που έκανα ή δεν έκανα και αν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό πρέπει να αλλάξω κάποιες επιλογές μου. Πάλι ο Αϊνστάιν είχε πει ότι είναι παράνοια το να κάνω το ίδιο πράγμα και να θέλω άλλο αποτέλεσμα. Έγινε. Η επόμενη ιστορία είναι γύρω από τις συνήθειες. Είμαστε όντα των συνήθειών. Κάθε μέρα δεν κάνουμε το σωστό. Το ξαναλέω, κάνουμε το γνώριμο. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένα πενιντάρικο εδώ πέρα σε ένα τραπέζι, όσο δεν βλέπετε. Ξαναλέω, οι ιστορίες είναι του τελευταίου μήνα και μόνο. Είναι μια κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι μου, η Βαλεντίνα, που είναι εξαιρετική. Έρχεται κάθε Τετάρτη. Κάθε Παρασκευή πηγαίνει στη Μαρία μου, στο κορίτσι μου. Οπότε εγώ έχω αναλάβει να φροντίσω το κορίτσι μου και είναι από τα πράγματα τα οποία τη φροντίζω. Οπότε κάθε εβδομάδα δίνω 100 ευρώ στη Βαλεντίνα, που είναι 2 μεροκάματα για μένα και τη Μαρία.
Λείπω μια εβδομάδα πριν, έχω ξεχάσει να αφήσω χρήματα, οπότε έρχεται η Βαλεντίνα μετά από 15 μέρες, της αφήνω 200 ευρώ, είμαι μπροστά και το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει, πριν καν το σκεφτεί, εκεί πέρα πριν το σκεφτείς καν, εκεί πέρα φαίνονται οι αξίες σου και οι συνήθειές σου, γιατί και η αξία είναι μια συνήθεια. Μου επιστρέφει κατευθείαν το 50. Μα μου λέει, δεν έκανα 4 μεροκάματα, έκανα 3 μεροκάματα. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ κτλ. Δεν είναι το point η ετοιμότητα της Βαλεντίνας. Απλώς η ετοιμότητα για τη Βαλεντίνα είναι η κυρίαρχη αξία. Και πριν καν σκεφτεί, είναι αυτό που της είπε στο μυαλό. Όλοι μας, με το που συμβαίνει κάτι, μας έρχεται κάτι στο μυαλό ή στην ψυχή. Αυτό συνήθως είναι η πρώτη αξία μας. Όταν συμβαίνει κάτι, κάποιοι από εμάς θα κρίνουμε. Κάποιοι από εμάς θα παρατηρήσουμε. Κάποιοι από εμάς θα βγούμε στη δράση. Κάποιοι στην αδράνεια. Η Βαλεντίνα είναι η ετοιμότητα. Και είναι πολύ σημαντικό από τα 10 πράγματα τι είναι το πρώτο που θα μου έρθει στο μυαλό, γιατί εκεί πέρα καθορίζεται η ζωή μου. Και λέει ο James Clear, ο οποίος έχει γράψει για τις συνήθειες στο περίφημο βιβλίο Atomic Habits, λέει: Habits are mental shortcuts. Οι συνήθειες είναι συντομεύσεις. Για όσους καπνίζετε ή καπνίζατε, είναι εκεί πέρα που το χέρι πάει κατευθείαν στο τσιγάρο πριν το σκεφτείς. Αυτή είναι η κυρίαρχη συνήθεια. Και ο Clear στο βιβλίο λέει: Habit is when the body knows how to do it better than the mind. Όταν το σώμα ξέρει να το κάνει κατευθείαν από το μυαλό. Δεν περνάει κατευθείαν από το μυαλό. Πάει κατευθείαν στο σώμα. Η Βαλεντίνα κατευθείαν έδωσε τα χρήματα πίσω. Αυτό είναι η συνήθειά μου. Και είναι πολύ σημαντικό να δω ποια είναι η πρώτη στη συνήθειά μου. Συνεχίζω με τις συνήθειες. Είναι μια φωτογραφία από την τραπεζαρία μου. Ένα σκοτεινό δωμάτιο, κατάλληλα για την βράδυ. Μία από τις συνήθειές μου είναι μεταξύ 5.30 και 7 το πρωί, που πηγαίνω, ξυπνάω και μετά πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο, 5.30 με 7 γράφω. Είναι μια συνήθεια η οποία γίνεται στο συγκεκριμένο το χώρο. Εάν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, δεν χρειάζεται κάποια μέρα να κάνω κάτι, αρκεί να αφιερώσω 15-30 λεπτά την ημέρα για να κάνω κάτι και σε αυτό το χώρο εδώ πέρα έχω γράψει πολλά βιβλία μεταξύ 5.30 και 7 το πρωί, λίγο κάθε μέρα. Η συνήθεια τι έχει, χρόνο και χώρο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχω μια συγκεκριμένη συνήθεια. Μπορεί να είναι η προσευχή σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού μου ή στην εκκλησία οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να είναι ο διαλογισμός μου επάνω στο στρώμα της γιόγκα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η συνήθεια ιδανικά έχει χρόνο και χώρο. Και λέει εδώ πέρα ο Τζέι Σέτι, όλα αυτά που βλέπετε μπορεί να φωτογραφίσετε, βίντεο δικά σας, έτσι. Οπότε μην, ό,τι θέλετε κάνετε. Λέει ο Τζέι Σέτι, στο βιβλίο το Think Like a Monk, λέει Location has energy, time has memory. Η τοποθεσία, ο χώρος που έχω τη συνήθεια, έχει ενέργεια. Ο χρόνος έχει μνήμη. Άρα ουσιαστικά η συνήθεια είναι το σπίτι μου. Όταν εγώ θα γυρίσω πίσω, θα γυρίσω σπίτι μου, πέρα από το σπίτι μου και στο σπίτι των συνήθειών μου. Άρα είναι πολύ όμορφο να διαμορφώσω και ωραίες συνήθειες. Είμαστε όντα των συνήθειών. Δεν κάνουμε αυτό το οποίο είναι το σωστό. Κάνουμε το γνώριμο. Και μην εκπλαγείτε για το πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Ανατρέξτε στις ελληνικές παροιμίες, η αρχή είναι το ύμνος του παντός. Όταν κάνεις κάτι για πρώτη φορά, είναι πιο εύκολο να το κάνεις και δεύτερη φορά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δω οι συνήθειές μου ποιες είναι και αν συμφέρουν τη ζωή μου. Έλεγα στο προηγούμενο βιβλίο στο ναι, ότι κάθε φορά που διαλέγεις μια συνήθεια, διαλέγεις και προορισμό. Όταν διαλέγεις ευγνωμοσύνη, διαλέγεις υγεία. Όταν διαλέγεις δελτία ειδήσεων, διαλέγεις αρρώστια. Όταν διαλέγεις εξέλιξη, διαλέγεις ευδαιμονία. Κάθε φορά που διαλέγω μια συνήθεια, έχω προεπιλέξει τον προορισμό της. Άρα οι συνήθειες που έχω, με πηγαίνουν εκεί πέρα που θέλω ή όχι. Επόμενη στο λίγο από την αυτοεκτίμηση. Να βάλουμε ότι έχω ζεσταθεί, οπότε συγχωρέστε μισό δευτερόλεπτο. Sorry, απλώς κάνει ζέστη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία, η αυτοεκτίμηση είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αξία, μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία από την οποία πάσχουμε οι περισσότεροι. Βάζω τον εαυτό μου, έπασχα πάρα πολύ δυνατά. Η αυτοεκτίμηση με απλά ελληνικά για μένα. Γιατί ξαναλέω, ο καθένας μπορεί να ορίσει την έννοια όπως θέλει, είναι αν μου αρέσει ο εαυτός μου. Η αυτοεκτίμηση και καλύτερα ακόμα είναι αν αγαπώ τον εαυτό μου.
στην πράξη, όχι στα λόγια. Πάμε να δούμε την ιστορία. Είναι μια πολύ φίλη εδώ πέρα, η οποία δεν φαίνεται, η οποία κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση, η Ειρήνη, μια πολύ αξιόλογη κοπέλα, η οποία πάντα βλέπαμε τις νίκες της και της λέγαμε, Ειρήνη, πόσο αξιολογείς αυτό που κάνεις, δεν το βλέπει η ίδια. Ευτυχώς πια μετά από πολλή δουλειά το βλέπει και της γράφω από κάτω σε μια ανάρτησή της, αυτή είναι η φίλη μου η Ειρήνη, είναι και πατριώτης από αποτυχίο, οπότε της γράφω από κάτω, είσαι τόσο ξεχωριστή Ειρήνη μου αγαπημένη, χαίρομαι πολύ που πια το έχεις συνειδητοποιήσει κι εσύ. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπου πολλοί από εμάς δεν έχουμε μάθει να τιμούμε και να γνωρίζουμε τις νίκες μας και είναι πάρα πολύ πικρό και άσχημο και μοναχικό να σου λένε πόσο καλός πατέρας, πόσο καλή μάνα, πόσο καλός επαγγελματίας, δάσκαλος και να γυρίσεις και να λες, καλά δεν έκανα και τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να εκτιμώ τον εαυτό μου, γιατί αν δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, δεν θα με εκτιμήσει κανένας και ακόμα και να με εκτιμήσει, δεν θα το εισπράξω εγώ. Πάμε να δούμε λίγο στην αυτοεκτίμηση. Ένα πολύ μαγικό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη γράφηκε το 1899 και λέγεται «Το σκαλί το πρώτο». Λέει ο Καβάφης πριν από 130 χρόνια, τώρα πια μιλάμε για «the power of small wins», για τη δύναμη από τις μικρές νίκες. Ο Καβάφης το έγραψε 125 χρόνια πριν και λέει «Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα». Το ξαναδιαβάζω. «Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα». Έχω κακοποιήσει συστηματικά τον εαυτό μου. Έχω φτάσει να έχω θέματα υγείας στο παρελθόν. Έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά για να επανέλθω. Πρέπει να είχα από τις χειρότερες σχέσεις με τον εαυτό μου. Έχω επανέλθει, τα έχουμε βρει αρκετά. Κάθε φορά που διαβάζω αυτό το ποίημα βουρκώνω. Όλοι χρωστάμε στο παιδάκι που έχουμε μέσα μας, τον μικρό μας εαυτό, που τον έχουμε κακοποιήσει, προσβάλει, μειώσει, μιλήσει άσχημα ή με λόγια ή με έργα, δεν ξέρω τι. Και το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό το πράγμα. Είμαστε πάντα στο κομμάτι αυτοεκτίμηση. Έκανα μια μεταφορά στη Viva, και το πρώτο πράγμα που έγραψε συγχαρητήρια. Για μια μεταβίβαση 20 ευρώ. Δεν είναι τίποτα εκεί πέρα. Είναι εκεί πέρα πολύ σημαντικό να μάθω να λέω συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Ξύπνησε το πρωί. Συγχαρητήρια. Φόρτισε το κινητό σου αν έχει το κινητό. Συγχαρητήρια. Αν έβγαλε το συναγερμό, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια. Πήγε στη τουαλέτα. Συγχαρητήρια. Εγώ στη τουαλέτα πηγαίνω σε 2 λεπτά. Έχω ένα φίλο που κάνει μία ώρα. Συγχαρητήρια. Αυτό και μόνο. Ακούστε με λίγο, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, παιδιά. Αυτό και μόνο αλλάζει ζωές. Η προηγούμενη γενιά μας έμαθε ότι είναι ναρκισισμός και είναι λίγο επανάπαυση και πρέπει να είσαι με το μαστίγιο και με το καρότο. Όχι, φίλε. Όπως λέει και εδώ πέρα ένα quote του Πίνδαρου, ένα μαγικό quote, λέει «Η επενούμενη αρετή ως δέντρο να αυξάνει». 2.500 χρόνια πριν το γράψει ο Πίνδαρος. «Η επενούμενη αρετή ως δέντρο να αυξάνει». Και το είπε ο James Clear μετά από 2.500 χρόνια, είχε πει «Ό,τι επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται». Ό,τι επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται, η σχέση με τον εαυτό μας είναι σαν τα παιδιά μας. Έχει κάνει ποτέ το παιδί σας κάτι σωστό επειδή το μαλώνετε? Το έχει κάνει όταν τον έχετε επιβραβεύσει? Ο φίλος μου ο Κονάνος το λέει ότι ο κόσμος αλλάζει με μέλι και όχι με ξύδι. Και είναι πολύ σημαντικό να δώσω μέλι στον εαυτό μου. Να επικεντρώνεστε στις μικρές νίκες. Κάποιοι ήσασταν ήδη κάτω στο ισόγειο που γύρισα με τη φόρμα πριν από μισή μία ώρα τέλος πάντων. Είχα πάει στο περίπτωμα να πάω 2 σοκοφρέτες γιατί είμαι αρκετά λιχούδης. Πάντα τις σοκοφρέτες τις έτρωγα 2-2, τις μπλε. Μέχρι που κάποια στιγμή πριν από μια εβδομάδα πραγματικά έφαγα μία. Και λέω it's okay με τη μία. Τώρα πλέον, αλλά είπα πολλά μπράβο στον εαυτό που έφαγε μία και όχι δύο. Σήμερα πήρα 2 και έφαγα μόνο τη μία. Γιατί ο εαυτός μου έχει αναφορά. Το έχω ξανακαταφέρει. Τι του είπα? Του είπα συγχαρητήρια που έφαγε τη μία. Οπότε πλέον σήμερα που ήταν η δεύτερη φορά, μου ήταν πολύ πιο εύκολο να φάω μία και όχι δύο. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Βήμα-βήμα. Με μικρές αλλαγούλες. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να έχεις ωραία σχέση με τον εαυτό σου. Και το σημαντικότερο είναι ότι η σχέση με τον εαυτό μου
καθορίζει και τη σχέση με τους άλλους. Αν η σχέση με τον εαυτό μου από το 0 στο 10 είναι στο 3, η σχέση με τους άλλους θα είναι στο 3. Γιατί αν εγώ δεν έχω μάθει να λέω μπράβο στον εαυτό μου, αλλά το λέω 3 στα 10 μόνο, και 9 στα 10 να μου το πει ο άλλος, 3 θα πάρω εγώ. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Αν θέλω να αλλάξω την ποιότητα της ζωής μου, πρέπει να ξεκινήσω από τη σχέση με τον εαυτό μου. Την πιο πολύπαθη σχέση. Και την πιο κακοποιημένη συχνά σχέση. Ευτυχία, πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι από τις λέξεις που δεν πολύ λέμε για να μας ματιάζουν ευτυχία, είναι στιγμές κτλ. Οκ. Η ευτυχία είναι στιγμές. Αλλά επειδή όλα καθορίζονται στα νούμερα, πόσες στιγμές ευτυχίας είχες την προηγούμενη χρονιά. 1 ή 100. Άρα η ευτυχία είναι στιγμές, αλλά ουσιαστικά πρώτα απ' όλα πόσες είναι. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει να τις δημιουργήσω. Δεν θα έρθουν ξαφνικά να προσγειωθούν. Είμαι πριν από 10 μέρες με το κορίτσι μου, με τη Μαρία μου. Είμαστε στο τζάκι, έχει βάλει το πόδι σε πάνω στο γόνατό μου, τη στρίβω την πατούσα και της λέω να σου πω κάτι αγάπη μου. Θα ήθελα πολύ και στα 80 μου χρόνια να έχω το πόδι σου στην πατούσα μου, αν είμαστε εδώ πέρα, και να είσαι εσύ 70, θα ήθελα πολύ και όταν γεράσουμε να είμαστε ακριβώς μαζί. Όμορφη στιγμή, κάνω τα νούμερα. Σήμερα 55 ετών. 75 θα είμαι το 2044. Σε πρώτη φάση, φίλοι μου αγαπημένοι, το 2044 ακούγεται πάρα πολύ μακρινό. 2044. Κάνω τα νούμερα και συνειδητοποιώ το 24 από το 44 απέχει όσο το 24 από το 4. Ολυμπιακοί αγώνες, Παπαρίζου, γύρω 2004, Κωστάκης Καραμαλής. Σαν χθες, λέει φίλοι μου, άντε σαν προχθές. Το 44, εάν είμαστε εδώ, θα είναι σαν μεθαύριο. Η ζωή είναι αυτό. Αλλά αν το ζήσεις, φτάνει και περισσεύει. Όταν έκανα τη συνειδητοποίηση ότι το 44 από το 24 είναι όσο το 24 από το 4, λέω μάγκα μου, τι λες τώρα. Για κάνε το λίγο εικόνα. Σε 20 χρόνια να είμαστε καλά, εμείς οι δικοί μας και όλος ο κόσμος, πού θα είμαστε. Θα είναι μεθαύριο το 44. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθω να δημιουργώ στιγμές. Και οι στιγμές είναι οι σελιδοδείκτες στο βιβλίο της ζωής. Η ζωή είναι ένα βιβλίο. Και οι στιγμές αγάπης, αυτό που είμαστε μαζί, αγκαλιάς, συναισθημάτων, είναι οι σελιδοδείκτες. Μην προσπερνάτε τις στιγμές. Δημιουργήστε στιγμές. Και έχω μια από αυτές τις στιγμές που δημιούργησα τον προηγούμενο μήνα. Είναι δύο φίλοι που αγκαλιάζονται, για όσους δεν βλέπετε. Και είναι φίλοι ο Δημήτρης και ο Μιχάλης με τους οποίους μεγάλωσα. Και εγώ τους βλέπω κάθε χρόνο πλέον. Δεν αναβάλω τίποτα πια και ποτέ. Ποτέ. Δεν ξέρω αν αύριο θα είμαι εδώ πέρα. Κανένας δεν ξέρει αν αύριο θα είμαι εδώ πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους αυτό. Δεν είναι για να αγχωνόμαστε. Αν καταλάβω ότι αύριο μπορεί να μείνω εδώ πέρα, λέω πιο εύκολα σ' αγαπώ, λέω πιο εύκολα σε συγχωρώ, ξεκινώντας από τον εαυτό μου και δεν αναβάλω. Οι φίλοι μου, που είναι αγκαλιά, η φωτογραφία που δεν βλέπετε, όσοι δεν βλέπετε από εκεί πέρα, είχαν να βρεθούν 30 χρόνια. Αυτή η στιγμή εδώ πέρα αποτυπώνει το συνέστημα. Μην αναβάλλετε τις στιγμές. Δεν ξανάρχονται. Δημιουργήστε στιγμές. Και όπως λέει εδώ πέρα, it's only a short trip, enjoy it. Είναι πολύ σύντομο ταξίδι. Απόλαυσε το. Ζήσε το. Έχει γραφτεί ένα μαγικό βιβλίο, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Μάθετε να αξιολογείτε, να μάθουμε να αξιολογούμε τη ζωή μας και να μην σκοτώνουμε το χρόνο μας σε πράγματα που είναι ασήμαντα. Είναι μια Αυστραλέζα νοσοκόμα, είχε την τύχη να είναι κοντά σε μελοθάνατους ανθρώπους. Και έγραψε ένα βιβλίο, The Top 5 Regrets of the Dying. Τα 5 πράγματα που θα μετανιώσουμε λίγο πριν την κάνουμε. Τα 3 σημαντικότερα ήταν τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, τους ανθρώπους που δεν χορτάσαμε, τα όνειρά μας που δεν κυνηγήσαμε. Τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, τους ανθρώπους μας που δεν χορτάσαμε, τα όνειρά μας που δεν κυνηγήσαμε. Κανένας δεν είπε, θα ήθελα να είχα δει παραπάνω δελτία ειδήσεων. Ούτε ένας. Και κανένας δεν είπε, θα ήθελα να ήμουν παραπάνω στο Instagram και στο TikTok. Ούτε ένας. Δημιουργήστε στιγμές που να έχουν συνέστημα, που να έχουν αγάπη. Κάντε επικοινωνία. Κάντε τις δύσκολες συζητήσεις.
Μιλήστε για τα συναισθήματά σας. Πείτε στα παιδιά σας, επιτέλους, στα παιδιά μας, ότι τα αγαπάμε και όταν είναι καλά παιδιά και όταν είναι κακά παιδιά. Πείτε στον άνθρωπό σας και δείξτε του πόσο πολύ τον αγαπάτε. Συγχωρέστε επιτέλους τον εαυτό σας. Το λάθος που έκανες πριν από 10, 20, 3 χρόνια, whatever, δεν ήξερες τότε αυτά που ξέρεις τώρα. Να είστε υπηκείς με τους εαυτούς σας. Ως δέντρο να αυξάνει η αρετή, έλεγε ο Πίνταρος. Πάρα πολύ μεγάλες στεριές στιγμές. Δημιουργήστε στιγμές. Δεν ξανάρχονται. Και σβήστε αυτά τα ρημάδια, τα τηλέφωνα. Όταν είστε με τους ανθρώπους σας, σβήστε τα. Δεν μπορεί όλο να σου ανοίγει την ψυχή του και να πηγαίνει έρχονται μηνύματα. Σβήστε τα. Κλέβουν στιγμές στην υπερβολή τους. Αυτά για την ευτυχία. Ευγνωμοσύνη. Γενικώς θεωρώ ότι είμαστε πολύ αγνώμονες και όταν χάνουμε κάτι συνήθως το εκτιμάμε αυτό το πράγμα. Έχω μια ιστορία. Όσοι δεν βλέπετε ένα ποτήρι καθαρό νερό, έχω πάει στο σπίτι ενός φίλου για να συζητήσουμε για μια συνεργασία και μου λέει τι θέλεις. Λέω ένα ποτήρι νερό. Μα μου λέει κάτι άλλο. Μου λέει πες μου ρε παιδί μου, ένα χειμώνα να σου στύψω, κάτι να σου φτιάξω ένα τοστάκι. Του λέω Μιχάλη, θέλω ένα ποτήρι καθαρό νερό. Μου φέρνει το νερό, έχει βάλει και ένα λεμονάκι από πάνω για να με περιποιηθεί και μένω ακριβώς αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι είναι αυτό το ποτήρι το καθαρό νερό. Επειδή έχουμε τη συνήθεια να έχουμε το μπουκαλάκι και να κάνει 50 λεπτά και να το θεωρούμε δεδομένο, ξέρετε πόσα σημεία της χώρας μας πέρσι το καλοκαίρι με τις δομηνίες στερήθηκαν το νερό αυτό εδώ πέρα. Κάνει 50 λεπτά και μπορεί να το έχουμε οπουδήποτε θέλουμε. Για πήγαινε στην έρημο να ξεμείνεις από νερό, να δεις πόσο στοιχίζει, πόσο κοστίζει αυτό εδώ πέρα, πόσο αξίζει μάλλον το νερό αυτό. Μην θεωρείτε κάτι δεδομένο επειδή το έχετε. Ένα ποτήρι καθαρό νερό έχει τεράστια αξία. Και έχω ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Λέει περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στο καθαρό νερό. Μην θεωρείτε πράγματα δεδομένα. Αν θα έπρεπε να βγουν κάποιες λέξεις από το ελληνικό λεξιλόγιο για μένα, θα έπρεπε να βγει λέξη δεδομένο και αυτονόητο. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Δεν είναι δεδομένο τα πόδια πατάνε. Δεν είναι δεδομένο τα χέρια μου πιάνουν. Δεν είναι δεδομένο τα μάτια μου βλέπουν. Να μάθουμε να εκτιμάμε πράγματα. Είχα ένα live με έναν φίλο, δικηγόρο, τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, ο οποίος είναι τυφλός. Έχει οπτική βλάβη, δεν βλέπει το παιδί. Και μου είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μου λέει Στεφανάκο, κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αρτιμέλεια. Κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αρτιμέλεια. Μην θεωρείτε ότι επειδή έχουμε ειρήνη, δόξα τω Θεώ στη χώρα μας, ρωτήστε κάποιους από τους παλιούς που πρόλαβαν να ζήσουν β' παγκόσμιο, ή ρωτήστε κάποιους που είναι στη γειτονιά της Ευρώπης που δυστυχώς περνάνε αυτό περνάνε. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Μάθετε να εκτιμάτε τα πράγματα. Να μάθουμε να εκτιμάμε τα πράγματα. Γι' αυτό το journaling, το να γράφω κάτω ευγνωμοσύνες, όμορφα πράγματα στο ημερολόγιο μου, είναι κάτι που αλλάζει πραγματικά ζωές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθω να εκτιμώ πράγματα. Εγώ ήμουν 8 μέρες στο κρατητήριο, πολλοί από εσάς ξέρετε την ιστορία μου. Ήμουνα στον 7ο της Γαδά και έβλεπα από κάτω τα αυτοκίνητα να περνάνε από τη Λιάρο στην Αλεξάνδρα. Παλιά θα γκρίνιαζα και θα έλεγα υποκίνηση. Και από τον 7ο έλεγα, αχ, να ήμουν εκεί πέρα τώρα σε ένα κόκκινο φανάρι και ας κάνω 2 ώρες. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο. Να μάθουμε να εκτιμάμε τα πράγματα. Και η ευγνωμοσύνη χτίζει υγεία. Αν έχουμε χρόνο μετά θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Και κλείνω την ιστορία αυτή με το νερό. Είναι από ένα καινούριο βιβλίο που γράφω. Και λέω την επόμενη φορά που θα πιείς ένα ποτήρι καθαρό νερό, να χαμογελάσεις από χαρά και ευγνωμοσύνη. Χαρά γιατί έχεις την τύχη να το έχεις, ευγνωμοσύνη γιατί έχεις την ευφυΐα να το εκτιμήσεις. Η ευγνωμοσύνη είναι ευφυΐα. Και ούτε εμείς έχουμε λύσει τα θέματα της ζωής μας. Και εγώ έχω πολλά θέματα να λύσω και θα έχω πάντα θέματα να λύσω. Αλλά είναι άλλο να ξεκινάω από μια ευγνωμοσύνη. Κοίτα πράγματα πηγαίνουν καλά, έχω νερό, πατάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, πιάνουν τα χέρια μου για να πάω να λύσω τα θέματα. Γιατί αν ξεκινήσω αχ και βαχ, δεν λύνω τα θέματα. Οπότε η ευγνωμοσύνη σε συμφέρει. Δεν είναι τοξική θετικότητα, είναι ευφυΐα η ευγνωμοσύνη. Γιατί να πρέπει να χάσω κάτι για να το εκτιμήσω. Δεν είναι ευφυΐας. Εννοείται δεν βλέπετε δελτία ειδήσεων, έτσι. Εννοείται είναι από τις χειρότερες συνήθειες. Το κουβεντιάζω μετά. Οι άνθρωποι που βλέπουν δελτία ειδήσεων επειδή δεν βλέπουν το τι γίνεται. Αν είχα χρόνο, θα σας έδειχνα
τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία που δείχνουν ότι η εγκληματικότητα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ευρωπαϊκής αστυνομίας και στην Αμερική, η εγκληματικότητα μειώνεται ιστορικά και διαχρονικά. Η προβολή της εκτοξεύεται. Οπότε η βία πηγαίνει κάπως έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται άσχημα πράγματα δυστυχώς. Πηγαίνει κάπως έτσι. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει μειωθεί κατά 25%. Ο κόσμος όμως, όταν ερωτηθεί, θεωρεί ότι η βία έχει εκτοξευθεί. Οι άνθρωποι που βλέπουν κάθε μέρα δελτία ειδήσεων είναι 70% πιο επιρρεπείς σε θέματα υγείας. Και φυσικά γνώμονες, γιατί βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Το μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος μου. Η κοινωνία είναι αυτό. Για τα καλά δεν τα μάθεις, μαθαίνεις μόνο τα κακά. Και κλείνω με το κομμάτι ευγνωμοσύνη. Είναι από ένα αγγλέζικο περιοδικό, λέγεται Brief, ένα φανταστικό περιοδικό. Και λέω με ελεύθερη μετάφραση, σε ελεύθερη μετάφραση, λέει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από μαγεία που υπομονετικά περιμένει από τις αισθήσεις μας να οξυνθούν για να την απολαύσουμε. Ο κόσμος είναι γεμάτος από μαγεία και δυσκολία, θα σας πω, που περιμένει υπομονετικά από τις αισθήσεις μας να οξυνθούν για να τον απολαύσουμε. Να το ζήσουμε, αδερφέ, να νιώσουμε. Ενσυναίσθηση. Πολλά λέμε για την ενσυναίσθηση, λιγότερα κάνουμε για την ενσυναίσθηση. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ορισμός του Χρόνη Μίσιου, όσοι το ξέρετε, μαγικός άνθρωπος ήταν. Επανάσταση σήμερα είναι η διατήρηση της τρυφερότητας. Επανάσταση σήμερα είναι η διατήρηση της τρυφερότητας. Είναι η μοναδική ιστορία που δεν είναι από τελευταίο μήνα, είναι από το Σεπτέμβριο, από τη Σχοινούσα, δείχνει ένα σκουπιδιάρικο, μια σκουπιδιάρα σε ένα χωματόδρομο, όσοι δεν βλέπετε τη φωτογραφία, είναι Σεπτέμβριος. Έχει πάει η μαμά των κοριτσιών μου με τις κόρες μου στη Σχοινούσα, είχε ένα μεγάλο χωματόδρομο, πάω να τους κάνω μια έκπληξη γιατί γιορτάζει η μικρή μου η κόρη. Το πρωί πηγαίνω και τρέχω, έχει το χωματόδρομο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη σκουπιδιάρα, οι οποίοι πλησιάζουν προς εμένα στο χωματόδρομο, οι οποίοι παίρνουν χαμπάρι ότι πλησιάζω και πηγαίνουν πιο αργά για να μην σηκώσουν σκόνη. Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Το να μπορεί να νιώσει και να καταλάβει και να σεβαστεί και τον άλλον. Και η παιδεία δεν είναι στο βιογραφικό, η εκπαίδευση είναι στο βιογραφικό. Η παιδεία είναι στην ψυχή. Κάνω μια όμορφη ανάρτηση για τους ανθρώπους αυτούς και με βρίσκουν οι άνθρωποι αυτοί και μου στέλνουν αυτό το ωραίο μήνυμα. Μια selfie, οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν στη σκουπιδιάρα. Πόσο ωραίο να μπορώ να μπω και στα παπούτσια του συνανθρώπου. Σε έναν κόσμο που έχω μάθει πάρα πολύ καλά την ιστορία μου, αλλά δεν θέλω να ακούσω την ιστορία σου. Ισχύει η δική μου ιστορία. Αυτό που λέγαμε στην επικοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει μια Γαλλίδα ψυχοθεραπεύτρια, η θεραπεύτρια, η Έστερ Περέλ, είναι μαγική τύπισσα, η οποία λέει ενσυναίσθηση τι είναι. Να μπορώ να μπω στην ιστορία και του άλλου. Να μπορώ να επισκεφτώ και το σπίτι του άλλου, την ιστορία του. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσω. Είναι απαραίτητο όμως να κατανοήσω. Και είναι μαγικό το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Και πρόσφατα είχα και αυτή την ανάρτηση στο Instagram. Όταν λες όχι, το ονομάζεις οριοθέτηση. Όταν ακούς όχι, γιατί το ονομάζεις απορρίψη. Το ξαναλέω. Όλοι θέλουμε να οριοθετηθούμε. Όταν μας λένε όχι, το παίρνουμε προσωπικά όμως. Αυτό για μένα είναι συναίσθηση. Να μπορώ να καταλάβω ότι και ο άλλος έχει τα ίδια δικαιώματα, τα ίδια συναισθήματα και δικαιούται τον ίδιο σεβασμό με μένα. Γιατί στο κομμάτι αυτό, εννοείται εδώ πέρα είμαστε 100 τόσοι άνθρωποι, εδώ πέρα είμαστε μόνο οι καλοί από ό,τι βλέπω. Έτσι δεν είναι κανένα κακό. Οι κακοί είναι αλλού. Εννοείται. Α, είναι. Δεν τις φαίνεται. Οπότε έλεγε ένας φίλος μου, όλοι είμαστε κι εμείς οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Και είναι να μπορώ να. Και αν δείτε, διαβάστε τις παροιμίες του ελληνικού λαού. Μπες στα παπούτσια του άλλου. Το έχει πει αιώνες πριν ο ελληνικός λαός. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι και ο άλλος έχει το εξίσου ισχυρό δικαίωμα με μένα για να έχει τις δικές του σκέψεις, τα δικά του συναισθήματα και να μου πει αδερφέ, δεν θέλω άλλο μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεχωριστοί άνθρωποι, σε αυτά τα updates που κάνουμε στην Αθήνα, τους έχω πάντα κάθε μήνα από έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Εχθές, δεν πρόλαβα να το βάλω, ο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν ο Γιώργος, ένας τύπος ο οποίος ήταν στο πολιτιστικό κέντρο της, ήμουνα στα Γρεβενά, και ο οποίος ήταν άνθρωπος ορχήστρα, τα έφτιαξε όλα, μικρόφωνα, αυτό, το ένα, έτρεχε ίσιο με τις καρέκλες κτλ.
Και στο τέλος, ρε παιδιά, είχα αφήσει το μπουκαλάκι ξεκούμπωτο ουσιαστικά το καπάκι και σε ανύποπτο χρόνο ήρθε και μου έβαλε το καπάκι για να μην χυθεί. Είναι τόσο μαγική αυτή η ξεχωριστή άνθρωπη και είναι ανάμεσά μας κάθε φορά. Σε αυτή την παρουσίαση είχα έναν courier, η φωτογραφία δεν φαίνεται για όσους δεν βλέπετε, είναι ένας διανομέας, ο οποίος διανέμει, δεν είναι πίτσα, αλλά εκείνη ώρα διανέμει καφέδες. Έχω πάει σε ένα μαγαζί να ψωνίσω κάτι, οπότε έρχεται με τους καφέδες και τα νεράκια. Και κάποια στιγμή αφήνει τους καφέδες και τα νεράκια, του περισσεύει ένα νεράκι και με βλέπει, μου λέει: Το θέλεις αυτό? Λέω: Μα δεν παράγγειλα. Όχι, μου λέει: Δώρο, δώρο από μένα, Πακιστανός. Ο Αλή, εξαιρετικό παιδί. Μου λέει: Δώρο από μένα, μα του λέω: Μου λέει: Χαρά μου, σε παρακαλώ, πάρ' το. Το ρωτάω. Του λέω: Σου αρέσει η δουλειά που κάνεις? Μου λέει: Τη λατρεύω. Και καταλαβαίνεις όταν ο άλλος λέει μέσα από την ψυχή του, όταν απαντάει, πριν καν ολοκληρώσει το ερώτημα, εσύ. Σου αρέσει η δουλειά σου? Τη λατρεύω. Βγαίνουμε έξω και προσπαθώ να δώσω κάποιο μικρό τύπο, ένα μικρό φιλοδόρημα. Μου λέει: Όχι. Μου λέει: Εγώ δεν θέλω χρήματα. Δεν το κάνω για να πληρωθώ. Εγώ το κάνω γιατί το αγαπάω. Πόσο ωραίοι αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι που είναι ανάμεσά μας κάθε μέρα, τους προσπερνάμε και συχνά προσπερνάμε το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι μπορεί να είμαστε ξεχωριστοί άνθρωποι, μη αναγνωρίζοντας όμορφα πράγματα που κάνουμε. Και κλείνουμε τους ξεχωριστούς ανθρώπους με κάτι που θέλω όσοι είστε νέα παιδιά, παράκληση. Δείτε το, κατανοήστε το, φωτογραφίστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από ένα βιβλίο του Brian Tracy, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος τύπος από τους τελευταίους στο κομμάτι της ηγεσίας που ζουν, είναι πάνω από 80 χρονών. Λέει ο Brian Tracy, και θα κάνω και τη μετάφραση, «You are the president of your own personal services corporation. You are always self-employed no matter who signs your paycheck. The biggest mistake you can ever make is to ever think that you work for anyone but yourself». Δεν δουλεύεις για τη ΔΕΗ. Δεν δουλεύεις για τον Γερμανό. Δεν δουλεύεις για τον εργοδότη που δουλεύεις. Για σένα δουλεύεις. Πάντα για σένα δουλεύεις, φίλε. Έχεις επιλέξει προσωρινά ή για όριστο χρόνο να συνεργάζεσαι με το ξενοδοχείο αυτό, με την επιχείρηση κτλ. Για σένα δούλευες πάντα. Και μπορεί το αφεντικό να μην είναι καλό, και είναι πολλά αφεντικά που δυστυχώς δεν είναι καλά και δεν έχουν καταλάβει ότι οι εργαζόμενοι είναι το μεγαλύτερο asset που έχουν. Αργά ή γρήγορα, αν είσαι αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο, θα σε βρει άλλο αφεντικό. Και αργά ή γρήγορα θα κάνεις τη δική σου επιχείρηση, εάν θέλεις. Και έλεγε ένας τύπος ότι αν δουλεύω περισσότερο από ό,τι εργάζομαι, αν δουλεύω περισσότερο από ό,τι πληρώνομαι, σύντομα θα πληρώνομαι περισσότερο από όσο εργάζομαι. Είναι η δική μου ταυτότητα. Για μένα το κάνω. Αυτό θα ήθελα τόσο πολύ να το δούνε όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Για σένα δουλεύεις πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ψάχνουν για δουλειά, οι δουλειές ψάχνουν για αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Όσοι εργοδότες ξέρετε ότι υπάρχει δυστυχώς έλλειψη, έλλειμμα από αυτούς τους ανθρώπους. Για σένα πάντα δούλευες. Έτυχε πρώτα να συνεργαζόσουν με τάδε επιχείρηση. Μπορεί να μην ήταν καλός, δεν θα μετανιώσεις ποτέ που έδινες παραπάνω. Για σένα τα έδινες. Γιατί οπουδήποτε και να πας είναι και αυτό συνήθεια. Θα δώσεις παραπάνω. Και κανένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, πετυχημένος, όταν ήταν σε εξαρτημένη εργασία, δεν ήταν διαφορετικός από τέτοιους ανθρώπους. Όλοι οι πετυχημένες επιχειρηματίες αυτό το πράγμα κάνανε. Και μην ξεχνάτε στα ελληνικά ότι υπάρχει λέξη που λέγεται μεράκι. Είναι αμετάφραστη μονολεκτικά η λέξη μεράκι. Αν δείτε στο Oxford Dictionary, εκεί πέρα που είναι ο Παμπινιώτης των Άγγλων, γράφει ότι μεράκι is to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι του ίδιου μου του εαυτού σε αυτό το οποίο κάνω. Αυτό είναι μεράκι. Για σένα το κάνεις. Για σένα δουλεύεις. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να το κάνω φεύγει να πάνε σε όλη την νεολαία, σε όλο τον κόσμο. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Εξέλιξη. Ξαναλέω, είναι η ιστορία στο τελευταίο μήνα, έτσι. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου και αυτό που κάνετε είναι ιερό. Στερήστε μία μισή ώρα από τη ζωή σας. Θα πάρετε κάτι όμως που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου. Γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες επιλογές.
Ο Σάρμα μας έλεγε καλύτερη γνώση, καλύτερες επιλογές. Καλύτερες επιλογές, καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερη γνώση, καλύτερες επιλογές, καλύτερες επιλογές, καλύτερα αποτελέσματα. Ο Στίβεν Κόβι έλεγε εδώ πέρα, αν κάποιος λέει σου εγγυόταν, όχι υποσχότανε, ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα ήταν πολύ καλύτερες, θα το έκανες. Προσέξτε δίλημα. Επενδύω μία από τις 24 ώρες την ημέρα στην προσωπική μου εξέλιξη. Για να είναι οι υπόλοιπες 23 πολύ καλύτερες. Εννοείται. Και λέει εδώ πέρα, of course I would, but would you το κάνεις τελικά? Και μετά το παραμύθι, δεν έχω χρόνο. Βγάλ τα social από εδώ, μην το ξαναλέμε. Το να δουλεύουμε τον εαυτό μου είναι ιερό. Και ιστορία, γιατί έχω ιστορία πάντα από τον τελευταίο μήνα, είναι ένας κυριούλης μεγάλος σε ηλικία που κάθεται κοντά μου, είναι ο κύριος Κλαψινάκης, ο οποίος έχει βιβλιοπωλείο στο Ρέθυμνο, ήμουν πριν από ένα μήνα Κρήτη. Τον γνώρισα, είναι 90 χρονών ο άνθρωπος που βλέπετε. 90. Τον γνώρισα πριν από 5 χρόνια, όταν πρώτο παρουσίασε το πρώτο βιβλίο μου στο Ρέθυμνο, καθόταν, ήταν 85 χρονών τότε, ήταν στο πίσω μέρος της αίθουσας, παρακολουθούσε στοϊκά, κρατούσε και σημειώσεις. Στο τέλος έρχεται και με βρίσκει, μου συστήνεται, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ήξερα ποιος ήταν, μου λέει, ήταν όμορφα αυτά που μας είπατε, είναι ένα-δύο πράγματα που διαφωνώ. Όταν ένας άνθρωπος 85, αυτοδημιούργητος, υγιής, χαρούμενος, που είναι η χαρά της ζωής σου, λέει ότι διαφωνεί, τον ακούς. Λέω, πείτε μου, γιατί προφανώς μάλλον κάποιο λάθος έχω κάνει. Όχι, μου λέει, δεν καταλάβατε. Εσείς τα λέτε σωστά. Εγώ πρέπει να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να αποδεχτώ αυτές τις αλήθειες. 85 ετών δουλεύει με τον εαυτό του για να γίνει καλύτερο. Ήτανε τώρα και στην ομιλία 90 ετών, δεν χάνει καμία ομιλία αυτογνωσίας. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου. Όταν γεννήθηκε η μεγάλη μου η κόρη πριν από 15 χρόνια, η ψυχοθεραπεύτρια μου είπε να τη δεις όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Το έκανα τελείως λάθος και εγώ μέχρι τότε. Έλεγα, λες και είναι τα παιδιά μας, ιδιοκτησία μας, να το δεις όπως επιθυμείς. Φίλε, είναι η δική του η ζωή. Το orientation, το αν θα, όλες οι πεπιθήσεις, αυτά τα πράγματα που θέλει να κάνει, οι προτιμήσεις του είναι δική του ζωή, εφόσον είναι εντός νόμου και ηθικής. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου, δουλεύω με τον εαυτό μου σαν να εξαρτιόταν τη ζωή μου από αυτό, γιατί στην κυριολεξία εξαρτάται. Οπότε είναι ιερό αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Μπορεί 10 να είναι σκουπίδια που θα ακούσετε, μπορεί όμως ένα, να είναι αφορμή να αλλάξει τη ζωή σε κάποιο τομέα που ξέρεις ότι χρειάζεται δουλειά. Και είχε πει ο Χριστός, είχε πει ψάξε και θα βρεις. Δεν είχε πει κάτσε και θα βρεις. Είχε πει ψάξε και θα βρεις. Το οποίο σημαίνει ότι αν ψάξω μπορεί να βρω και μπορεί να μην βρω. Αποκλείται να βρω αν δεν ψάξω. Πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τον εαυτό. Είναι η ζωή μου νησί. Και όταν ακούω ότι δεν έχω χρήματα να κάνω ψυχοθεραπεία ή οτιδήποτε άλλο, και ξαναλέω, σέβομαι το οικονομικό πρόβλημα κάθε ανθρώπου και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Όταν ακούω ότι δεν έχω 20-30 ευρώ για ψυχοθεραπεία ή δεν ξέρω τι, είμαστε στη χώρα αυτή που δίνουμε 36 δισεκατομμύρια το χρόνο για στοίχημα το χρόνο. 36 δισεκατομμύρια το χρόνο δίνουμε για στοίχημα και online στοίχημα. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην σου περισσεύουν 20-30 ευρώ για την ψυχοθεραπεία. Και αν δεν σου περισσεύουν, πάρε κάποιον τηλέφωνο. Μπορώ να κάνω 2 συνεδρίες δωρεάν. Θα δεις ότι πολλοί θα σου πούνε ναι. Είναι αδιανόητο να μην έχω χρόνο και χρήματα να επενδύσω για την προσωπική μου εξέλιξη. Είναι αδιανόητο. 36 δισεκατομμύρια το χρόνο στοίχημα. Δέσμευση. 5-10 λεπτά και τελειώνουμε. Ελπίζω να μην κουράζω. Είναι σημαντικά πράγματα που θεωρούμε ότι τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Και εγώ κάθε φορά που τα λέω τα μαθαίνω καλύτερα. Είναι μια φωτογραφία, ταλαιπωρημένη φωτογραφία. Sorry για τη φωτογραφία, είμαι υδρωμένος, είμαι σε ένα στίβο, έχω τρέξει. Και έγινε πριν από 10 μέρες. Είμαι στην Γλυφάδα που μένω στην Αθήνα κοντά. Έχω πάει να τρέξω στο στίβο. Και αρχίζω να τρέχω, είμαστε 15 άνθρωποι που τρέχουν. Ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Όχι καταράκτες, αρχίζει όχι να ψυχαλίζει, αλλά να βρέχει. Από τους 15, οι 13 σταμάτησαν. Εγώ, μάλλον ένα τύπο συνεχίσαμε. Μετά από 10 λεπτά, σταματάει η βροχή, έχουν φύγει άνθρωποι,
Έχουμε τελειώσει, του λέω καληνύχτα, μου λέει καληνύχτα, πάμε σπίτια μας ο καθένας. Και έχω μια ερώτηση. Τρέχει και αρχίζει να βρέχει ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί. Τι θα πάθεις ρε φίλε, δεν είσαι από ζάχαρη. Βρέχει. Είναι πόσο εύκολο παρατάμε τα όνειρά μας. Γιατί είναι αυτό με τη Βαλεντίνα το πενιντάρικο. Όταν υπάρχει μια δυσκολία, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι σταματάω. Βρέχει. Και απέτυχες. Και ποιος δεν απέτυχε. Εγώ πριν από ένα χρόνο είχα μια πανελλαδική αποτυχία, την έμαθα όλη η Ελλάδα. Συνεχίζεται η ζωή. So what? Θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συνεχίζεις. Δεν σταματάς. Θα έπρεπε αυτό να σε κάνει ακόμα πιο δυνατό για να συνεχίσει. Ο μέσος, ξέρετε πόσες φορές ο μέσος άνθρωπος προσπαθεί μέχρι να πετύχει κάτι. Λιγότερο από μία φορά. Κατά μέσο όρο, ο μέσος άνθρωπος θα επιχειρήσει λιγότερο από μία φορά για να πετύχει το όνειρό του. Και το ξαναλέω, είναι αυτό με τη Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα είναι ετοιμότητα. Εσένα τι είναι, είναι παρέτηση, συνεχίζω τι είναι το δικό σου. Και κλείνω την ιστορία αυτή με ένα quote από τον Νίκ Χριστάκη. Ο Χριστάκης είναι καθηγητής στο Yale. Είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο, ο συμπατριώτης μας, στην έρευνα, στα κοινωνικά δίκτυα. Και λέει, το βιβλίο λέγεται Συνδεδεμένοι, το έχουν τα παιδιά στο βιβλιοπωλείο σίγουρα, είναι μαγικό βιβλίο, μόλις ένας κρίσιμος αριθμός ανθρώπων οδηγηθεί σε μια απόφαση, οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούν, σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθος. Όταν βλέπεις 13 και σταματούν, λες, ρε εσύ δεν μπορεί να κάνουν λάθος αυτοί, και αν κάνουνε. Και έχει ένα πολύ ωραίο σκετσάκι με το ζουγανέλι, όσο το έχετε δει. Είναι 10 άνθρωποι που κοιτάνε προς τα πάνω και έρχεται ένας 11ος. Και κοιτάει προς τα πάνω και ρωτάει τον τελευταίο, του λέει: Γιατί κοιτάτε προς τα πάνω? Λέει: Δεν ξέρω, κοιτάνε και οι προηγούμενοι. Φτάνουν στο ζουγανέλι ένας προς ένα και του λένε: Γιατί κοιτάς προς τα πάνω? Λένε: Παιδιά, άνοιξε η μύτη μου, γι' αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τέλος, υπόλογος θα είσαι στον εαυτό σου και στη συνείδησή σου. Και θα πεις τότε δεν έπρεπε να σταματήσω πραγματικά. Μη σταματάτε. Αλλάζω στρατηγική, ο στόχος είναι ιερός και τόνο. Τύχη, αυτή είναι μια πολύ ωραία λέξη, τη χρησιμοποιούμε όταν μας συμφέρει. Ίσως τύχη είναι και όλα αυτά που δεν έχω κάνει για να έχω αυτό που θέλω. Κάνω λοιπόν αυτά τα updates, στο τέλος θα σας πω, με έχετε ρωτήσει αρκετοί, που είναι μια φορά το μήνα. Αυτό έχουν κάποιο κόστος, χαμηλό κόστος, το έχω κρατήσει χαμηλό για να μπορούν πολλοί άνθρωποι να το παρακολουθήσουν. Κάνω ένα βιντεάκι στο Instagram, λέω παιδιά, κάνει 100.000 views το βιντεάκι. Λέω τα updates κτλ. Και λέω, αν κάποιος από εσάς έχει οικονομικό πρόβλημα, στείλτε μου ένα μήνυμα, κάποιους μπορώ να τους βάλω δωρεάν. Έρχεται μια κοπέλα και μου στέλνει ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα, θέλω να σας το διαβάσω. Καλημέρα, εάν μπορείτε να μου δώσετε μια θεσούλα, χωρίς χρήματα, έχω δυνατότητα να σας κάνω εξαιρετικό πεντικιούρ και μανικιούρ, ανταλλαγή, στεναχωριέμαι που έχω αυτόν τον τρόπο, αλλά ήθελα να παρακολουθήσω την ομιλία σας και να κάνω ένα βήμα παραπάνω μπροστά, ευχαριστώ. Respect, αγάπη. Υπόκληση. Σεβασμός αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται ήρθε. Ήμασταν την προηγούμενη Κυριακή 100 άτομα, λέω, αν θες να σηκώσει το χέρι σου, σηκώθηκε η Τζέννη. Λέει, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί το διεκδίκησα, ήρθα και θα με βοηθήσει. Και έρχομαι στον ορισμό της τύχης, σύμφωνα με τον Κόβι. Όσοι δεν βλέπετε, έχει δύο κύκλους. Ένας μεγάλος εξωτερικός, ένας μικρός εσωτερικός. Ένας μεγάλος έξω, ένας μικρός μέσα. Είχε πει ο Κόβι ότι έξω είναι τα θέματα που έχω να λύσω. Ο μέσα είναι τι κάνω για να λύσω αυτά που έχω να λύσω. Και είπε ο Κόβι ότι ο καλός ο Θεούλης μου έδωσε μία δουλειά. Δεδομένου τον εξωτερικό πολλές φορές δεν τον επηρεάζω, ο μέσα κύκλος να είναι όσο πιο μεγάλος γίνεται, για να υπερκαλύψει τον εξωτερικό. Είχε πει ο Κόβι σε εκείνη τη συγκλονιστική ομιλία ότι ο λαός τη διαφορά ανάμεσα στους δύο κύκλους την ονομάζει τύχη. Το ξαναλέω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εδώ είναι τα θέματα που έχω να λύσω, εδώ τι κάνω για να λύσω αυτά που έχω να λύσω. Όσο πιο πολύ κάνω για να λύσω αυτό που έχω να λύσω, γνώση και δράση, εξαντλώ την πιθανότητα για την τύχη. Πάντα υπάρχει κάτι που είναι θέμα του Θεού, or whatever, όπου πιστεύετε. Η Τζέννη, εκείνη την ημέρα,
δεν άφησε περιθώριο. Και ακόμα και εγώ να της έλεγα όχι, που δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πληρώσω από την τσέπη σου να πει αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και να της έλεγα όχι, υπάρχει μια λέξη μαγική που λέγεται συνείδηση. Πας το βράδυ και κοιμάσαι και λες, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι πραγματικά. Αυτά για την τύχη και την επόμενη φορά πραγματικά θεωρείτε ότι το έχετε εξαντλήσει, σκεφτείτε τι θα κάνει η φίλη μου η Τζέννη εδώ πέρα πραγματικά. Είναι σεβασμός και υπόκληση στους ανθρώπους αυτού. Και κλείνω με τι άλλο, με την αγάπη. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά να δούμε και τι είναι αγάπη. Μια και είναι και ο πάτερ εδώ πέρα, διάβαζα πρόσφατα την Καινή Διαθήκη, τη μελετούσα πρώτη φορά στη ζωή μου, αναλυτικά, και έλεγε ο Χριστός, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έλεγε ο έχων τους δύο χιτώνες να δίνει τον έναν. Δεν έλεγε ο έχων τον έναν να δίνει τον έναν. Αυτό είναι θυματοποίηση. Ο Χριστός είπε, όταν έχεις να δίνεις, αλλά πρέπει να έχεις. Άρα αγάπη να μπορώ να μοιράζομαι αυτό το οποίο μου περισσεύει, όχι να θυματοποιηθώ. Και μετά θα θυμώνω και θα λέω: εγώ σου το έδωσα και τι έκανες για μένα. Και είχε πει επίσης: αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν. Όχι παραπάνω από τον εαυτό. Πάμε να δούμε λίγο την αγάπη, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικά σημαντική η αγάπη. Για μένα είναι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα και δεν είναι ο αρμόδιος και ο ειδήμων, αλλά θέλω να μοιραστώ μερικές ιστορίες μαζί για να κλείσουμε. Είναι, όσοι δεν βλέπετε, είναι μια φωτογραφία από το κατάστημα κράτησης Νιγρήτας, από τις φυλακές Νιγρήτας. Μετά από την περιπέτεια που είχα, οπουδήποτε πηγαίνω και έχει κρατητήριο, πηγαίνω και μιλάω πάντα στα παιδιά που είναι εκεί πέρα μέσα. Υπάρχει κάτι μαγικό. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί, το ξέρετε. Λέγεται ΣΔΕ, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Όπου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι κρατούμενοι γίνονται μαθητές. Δεν υπάρχουν σίδερα, διδάσκοντες και μαθητές γίνονται ένα. Και 3 ώρες τα παιδιά μαθαίνουν προκειμένου όταν βγουν να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που έκαναν, που κατέληξαν να είναι μέσα. Εγώ πάει να μιλήσω λοιπόν στους κρατούμενους, οπότε κάποια στιγμή ένας από αυτούς γυρίζει και μου λέει μια ιστορία που δεν την ήξερα. Φυσικά που να την ξέρεις, γιατί κυκλοφορεί ό,τι κακό γίνεται, το καλό δεν το μοιραζόμαστε. Την προηγούμενη χρονιά, οι κρατούμενοι στις φυλακές Νιγρήτας, από το υστέρημά τους μάζεψαν μισό ένα ευρώ ο καθένας και αγόρασαν δωράκια στα παιδάκια των μεταναστών που είναι σε μια δομή στο διπλανό νομό. Και λέω πόσο μεγάλη μαγεία είναι αυτό το πράγμα. Αγάπη είναι παντού, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ γι' αυτό. Φυσικά αν είχε γίνει κάτι κακό στις φυλακές το μαθαίναμε πρώτη είδηση. Αυτό δεν είναι είδηση όπως αντιλαμβάνεστε. Η αγάπη είναι παντού. Είναι ζωγόνος, σου δίνει ενέργεια, σου δίνει πνοή, σου δίνει υγεία. Είναι παντού. Όσοι έχετε πάρει το τελευταίο βιβλίο, έχω μια ιστορία γιατί μέσα είναι αφιερωμένο στους κρατούμενους μου. Ένας από αυτούς τον ονομάζω Μπεν, δεν είναι το όνομά του Μπεν, είναι για λόγους ιδιωτικότητας, δεν είχα τα στοιχεία του. Ο οποίος μπήκε μέσα για μικρό χρονικό διάστημα και αυτός, κάποιους μήνες αυτός. Και επειδή συνελήφθηκε από το σπίτι για κάτι που είχε παραλείψει εγκληματικά να κάνει, πήγε στο κρατητήριο. Στο κρατητήριο σου παίρνει το κινητό σου τηλέφωνο, δεν έχει κινητό τηλέφωνο. Μπορεί να αγοράσει τηλεκάρτα για να πάρει τηλέφωνο του δικού σου. Δεν είχε πάρει καθόλου χρήματα μαζί του και έπρεπε να μιλήσει με τη γυναίκα του να του φέρει ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Στην απελπισία του έψαχνε πάνω από το καρτοκινητό τηλέφωνο μήπως υπάρχει καμιά τηλεκάρτα και κάποιος είχε αφήσει μια τηλεκάρτα. Τη βάζει στο καρτοκινητό, είχε 20 λεπτά. Πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του, ήρθε το μεσημέρι, του έφερε τα πράγματα, βγήκαμε, μιλήσαμε κτλ. Και μου είπε μια ιστορία του Λένος που μου λέει: να σου πω, Στεφανάκο, όταν φύγω, πριν φύγω, θα αφήσω μια κάρτα πάνω στο καρτοκινητό. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι στην ανάγκη τη δική μου. Και θέλω όπως με βοήθησε κάποιος, να βοηθήσω κι εγώ κάποιον. Είναι αυτό που λέει ο λαός: κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό. Η αγάπη είναι παντού. Είναι ο ζωγόνος, είναι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα. Και οι έρευνες, οι επιστημονικές έρευνες, λένε πόσο συγκλονιστικά επωφελής είναι για την υγεία μας η αγάπη. Εδώ πέρα έχει μια έρευνα, είναι επιστημονικές έρευνες όλες, που λέει ότι οι άνθρωποι πάνω από 50 ετών, οι οποίοι ασχολούνται 4 ώρες με τον εθελετισμό την εβδομάδα, ακόμα και οι καλές πράξεις που κάνεις, σε βοηθάνε μετά από κάποια χρόνια, μειώνουν την πιθανότητα να έχεις υπέρταση, να έχεις αυξημένη πίεση, κατά 40%. Όταν κάνω το καλό, η πίεσή μου είναι χαμηλότερη.
όταν εγώ ουσιαστικά αρνούμαι να κάνω το καλό και κριτικάρω, κουτσομπολεύω, μου φταίει ο ένας και ο άλλος, όχι γιατί είμαι κακός άνθρωπος, γιατί έχω λάθος προγραμματισμούς. Αυτό το πράγμα είναι σαν να καπνίζω 15 τσιγάρα την ημέρα, λέει η επιστήμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστήμη είναι στο υψηλότερο που υπήρχε ποτέ και η ιατρική και τα προβλήματα υγείας είναι στον ύψιστο βαθμό. Γιατί δεν αγαπάμε. Δεν σε συμφέρει να αγαπάς. Είναι τοξικό σου, φίλε. Θα έλεγες ποτέ με συμφέρει να αναπνέω. Είναι η ζωή σου όλη αυτή η αγάπη. Πρώτα στον εαυτό σου και μετά σε όλο τον κόσμο. Και κλείνω με δύο τελευταίες ιστορίες να σας αποδεσμεύσω. Θα κάτσω όση ώρα θέλετε, μην αγχωθείτε. Δεν φεύγω, θα μείνω μέχρι το τέλος. Όποιος θέλει οτιδήποτε. Είναι μια από ένα post στο Instagram και λέει εδώ πέρα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης αγωνίστηκε απέναντι στον Κορεάτη Μουν Ντάε Σουν και έχασε το χρυσό μετάλλιο ύστερα από ισχυρό λάκτημα στο Taekwondo. Όταν, Judo ή Taekwondo, δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Taekwondo. Όταν το κοινό άρχισε να αποδοκιμάζει τον Κορεάτη, ο Νικολαίδης πήρε το χέρι του αντιπάλου του και το σήκωσε στον αέρα για να τους δώσει να καταλάβουν ότι είναι αυτός ο νικητής, ο Κορεάτης. Η φωτογραφία είναι από το μνήμα του Νικολαίδη, για όσους δεν βλέπετε. Ο τότε αντίπαλός του ταξίδεψε από την άλλη άκρη του κόσμου για να αφήσει λίγα λουλούδια στο μνήμα του Νικολαίδη Θεσσαλονίκη. Πόσο ωραία στιγμή είναι αυτή. Ήρθε μόνο γι' αυτό. Είμαστε κατασκευασμένοι για να αγαπάμε. Είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μας το να αγαπάμε. Γι' αυτό όλα τα παιδιά αγαπάνε από την αρχή. Και γι' αυτό βλέπετε και ανθρώπους οι οποίοι λίγο πριν φύγουν, τα τελευταία 5-10 χρόνια γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, πάμε στο Θεό ή οπουδήποτε πιστεύει ο καθένας. Είμαστε κατασκευασμένοι να αγαπάμε, είναι το οξυγόνο μας. Πεθαίνουμε όταν αγαπάμε. Και θέλω να κλείσω μια ιστορία από μια από τις μικρές ομάδες που κάνω. Δεν είναι αυτή η ομάδα φυσικά, είναι κάποια άλλη κοπέλα. Θα το κρατήσω φυσικά απόλυτο. Και είναι μια ιστορία που μας είπε μια κοπέλα που είχε έρθει στην ομάδα, η οποία κοπέλα αυτή έχει ένα παιδί περίπου 15 χρονών. Καμία σημασία αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Το παιδί της συμμετέχει σε ένα ομαδικό άθλημα, καμία σημασία ποιο είναι το ομαδικό άθλημα. Στο ομαδικό άθλημα υπάρχει ένα άλλο παιδί, καμία σημασία αν είναι αγόρι ή κορίτσι, που δεν έπαιζε ποτέ το παιδί της. Είχε τρελό παράπονο και το παιδί της και η μαμά από τον προπονητή και όλο δεν με παίζει, δεν μου δίνει πάσες κτλ. Και αυτό που βλέπω πολλές φορές μόνο τη δική μου ιστορία. Μετά από ένα μήνα πηγαίνει ο μπαμπάς του άλλου του παιδιού, του κακού παιδιού, στον προπονητή και συζητάνε κάτι. Και μετά από ένα μήνα το άλλο παιδί, το κακό παιδί, σταματάει να έρχεται στις προπονήσεις. Και μαθαίνει η φίλη μου ότι το κακό παιδί έχει καρκίνο στο κεφάλι. Και μας έλεγε ότι πλέον το κακό παιδί είναι στις προσευχές της φίλης μου και του παιδιού της κάθε μέρα. Και εκείνη την ημέρα πραγματικά τελειώσαμε την ομάδα κάνοντας μια πεντάλεπτη προσευχή για αυτό το παιδί. Δεν ξέρεις ποτέ τι σταυρό σηκώνει ο άλλος. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου και με τους άλλους, δεν ξέρεις ποτέ τι σταυρό κουβαλάει. Ποτέ όμως. Για όσους δεν βλέπετε, το μάθημα είναι πάντα η αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ.